Ιδιώτη Βάσο, Γκόρου, καλημέρα Βάσο. Καλημέρα σας από τους ακριτικούς φιλιάτες του νομού Θεσπρωτείας. Είμαστε εδώ και φαντάζομαι ότι βλέπετε πίσω μου τους μαθητές του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Φιλιατών, οι οποίοι καταρχήν θέλουν να σας πούν μια πολύ ζωηρή καλημέρα, αν έχετε κι εσείς τη διάθεση. Βεβαίως, οι πολυβραβευμένοι μας, να τους ακούσουμε. Για να ακούσουμε λοιπόν τα παιδιά. Για πάμε παιδιά. Μπράβο! Smog of the Water, καταπληκτική. Αυτά είναι. Πες μας λοιπόν, πού διακρίθηκαν, Βάσο. Το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο, πού, λοιπόν, Βάσο. Τα παιδιά λοιπόν αυτά βραβεύτηκαν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό e-twinning, που διοργανώνεται, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ευρώπη, και μέσα σε αυτή την πλατφόρμα κάνουν διάφορα projects και ανταλλάσσουν μάλλον εκπαιδευτικές απόψεις. Νομίζω ότι περισσότερα γι' αυτό θα μας πει ο διευθυντής του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών, ο κύριος Πανταζής που είναι δίπλα μου. Κύριε Πανταζή, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Να χαιρόμαστε τα παιδιά. Συγχαρητήρια, κύριε Πανταζή. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Το σχολείο μας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική του Δήμου. Λένε οι συνάδελφοι. Να είστε καλά. Δεν έχω επιστοφή, δεν μπορώ να σας ακούσω. Τα μεταφέρω επομένως η Βάσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους των παιδιών, γιατί όλη αυτή η χαρά, όλη αυτή η δημιουργία είναι για τα παιδιά. Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας ότι το σχολείο μας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών συμμετέχει σε ένα εκπαιδευτικό project του e-twinning, αξιοποιώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα και μέσα από μια ποικιλία διδακτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, πάντα με όχημα την μουσική παιδεία, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε ένα διάβλο επικοινωνίας, καλλιτεχνικής επικοινωνίας ανάμεσα στα σχολεία της Ευρώπης και μεταξύ των μαθητών. Δεν θέλω να σταθώ σε επιμέρους ζητήματα. Εγώ θα ήθελα, Βάσο, πέσε παρακαλώ στον διευθυντή να μας εξηγήσει ποιοι άλλοι συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό, για να καταδείξουμε και το μέγεθος και την αξία του ότι πήρε ένα ελληνικό σχολείο το πρώτο βραβείο. Το ερώτημα είναι ποιοι άλλοι συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Ποιες χώρες. Για να δείξουμε και την, ποιες χώρες, για να δείξουμε και την σπουδαιότητα του βραβείου αυτού. Ναι, συμμετείχαν σχολεία από την Αγγλία, από την Ιταλία, από την Ισπανία, από την Λετωνία, από την Ουκρανία, από την Τουρκία και κάποιες άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Δεν ήταν όλη η Ευρώπη, όλες οι χώρες. Είναι χώρες με μεγάλη μουσική παράδοση. Μετά ήταν το Δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών, με συντονιστή, γιατί θα πρέπει να το πω αυτό, τον εκπαιδευτικό αγγλικής του σχολείου μας, τον Δημήτρη Τωρίνη, ο οποίος δεν μπορούσε σήμερα να είναι. Να είναι καλά. Πάντως, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, το σχολείο μας μαζί με τη Φιλαρμονική παρουσίασε αυτό το μουσικό βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Twin Space. Είναι μια πλατφόρμα του e-twinning, κάτι αντίστοιχο με το Facebook, εφάμιλο με το Facebook, μια θαυμάσια διαδικτυακή προσέγγιση, η οποία είναι και πιο ασφαλής γιατί απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Να απολαύσουμε βάσο τα παιδιά μας. Αυτό το βίντεο που στείλαμε. Να απολαύσουμε τα παιδιά και πάλι. Και κλείνοντας, ναι. Ή να μιλήσουμε τα πρώτα με το διευθυντή της ορχήστρας. Όχι, να απολαύσουμε τα παιδιά καλύτερα για να... Πολύ σύντομα, μια πολύ σύντομη κουβέντα, σε παρακαλώ, Βάσο.
να μας πει δύο κουβέντες για την ιστορία της ορχήστρας της Φιλαρμονικής των Φιλιατών, που έχει 75 χρόνια ιστορία. Έχει 75 χρόνια ιστορία. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε όλους που μας ακούνε, που μας βλέπουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε στην δημόσια τηλεόραση. Είναι η Φιλαρμονική του Δήμου Φιλιατών. Έχουμε ιστορία από το 1929. Δεν είναι τυχαίο ότι προπολεμικά στην πόλη μας υπήρχαν δύο φιλαρμονικές. Η παράδοση συνεχίζεται. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στο σύνολο της φιλαρμονικής αυτή τη στιγμή 50 μαθητές, οι οποίοι είναι από ηλικία 8-9 χρονών ως και 16. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά σε καθημερινή βάση, σε όλα τα όργανα, είτε είναι αυτά χάλκινα, είτε είναι ξύλινα, είτε είναι πνευστά, είτε είναι κρουστά. Και βάζουμε μεγάλους στόχους για το μέλλον. Μάλιστα. Ήδη νομίζω ότι έχουμε κατεφέρει αρκετά πράγματα. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε πορεία ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε τα παιδιά μας, να απολαύσουμε. Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να κλείσουμε με τα παιδιά με μουσική, λοιπόν. Μάλιστα. Ξεκινάμε, παιδιά. Και νομίζω ότι έχουμε ετοιμάσει ένα συμβολικό τραγούδι τώρα για να κλείσουμε. Περιμένουμε να ακούσουμε, λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκπληκτικά τα παιδιά μας. Να τα χαιρόμαστε και γονείς τους, οικογένειές τους και οι δασκαλοί τους. Εξαιρετική. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο.